Είχα ένα πάτημα με ευκαιρίες να αποδείξω τον εαυτό μου. Ήμουν ακαδημαϊκός μετανάστης και μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω από κάπου. Ενώ εδώ δεν δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στους νέους να αρχίσουν από κάπου. Και έτσι εκείνοι παίρνουν αναγκαστικά τον δρόμο της ξενιτιάς. Και έτσι χάνεται η ψυχή του τόπου, που τόσο δύσκολα επιστρέφει. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στον επιστήμονα να βρει δουλειά με το πτυχίο του. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στον αυτοαπασχολούμενο να ζήσει ο ίδιος και η οικογένειά του βάσει της αποδοτικότητάς του. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στο μισθωτό εργαζόμενο να ζήσει με το μισθό που αντιστοιχεί στις ώρες της εργασίας του. Δεν δίνουμε την ευκαιρία στον αγρότη να δει το μόχθο του να καρποφορεί. Δεν δίνουμε τέλος την ευκαιρία στον έντιμο επιχειρηματία να ρισκάρει με τους ίδιους κανόνες. Λέμε ότι η Ελλάδα είναι συντηρητική κοινωνία. Δεν ισχύει. Οι Έλληνες, στο σύνολό τους, είναι ανοιχτόκαρδοι άνθρωποι με αγάπη για την ιστορία του τόπου τους και των πλησίων. Η Ελλάδα εντός των συνόρων είναι μια ψευτοσυντηρητική κοινωνία. Χρησιμοποιούμε την παράδοση εντός εισαγωγικών για να αναμοχλεύουμε ένστικτα διχασμού και μαζί με την ατομικοποίηση της κοινωνίας λόγω τεχνολογίας να προστατεύεται έτσι ένα οικονομικό κατεστημένο και ο νεποτισμός του. Εννοείται ότι με αυτόν τον τρόπο κρατάνε έξω όλα τα απόδημα παιδιά που σιγά σιγά φτιάχνουν οικογένειες και δύσκολα θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Και έτσι η δεξιά καταφέρνει να κάνει το πιο ανθεληνικό πράγμα. Να ρημάζει έτσι διακριτικά και ύπουλα την ψυχική και πνευματική δεξαμενή του τόπου. Κρατώντας το ανθρώπινο δυναμικό μας έξω και ελέγχοντας συγχρόνως το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό μας. Πρόκειται για κοινωνικές χειροπέδες που πρέπει να σπάσουν. Κάπως πρέπει να σπάσουν. Και εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, έρχεται η στιγμή της ευθύνης. Κατεβαίνω για πρόεδρος της παράταξής μας, γιατί οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δικαιούνται μια ευκαιρία στο δικό τους ελληνικό όνειρο. Αυτό είναι το όνειρο της ατομικής αυτοπραγμάτωσης με κοινωνική απελευθέρωση και πάντα με εντιμότητα. Έχουμε απέναντί μας ένα σάπιο κράτος και ένα δεξιό παρακράτος.